Αυτή η συγκέντρωση που γίνεται σήμερα είναι για να εντοπιστούν περισσότερο τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και δεν έχουν δημιουργηθεί μόνο στην Αιακείο. Το Άργος έχει περισσότερες κλοπές και παραβατικότητες από την Αιακείο, όπως και το Κουτσοπόδι, όπως και πολλές περιοχές. Μην ξεχνάτε ότι το αστυνομικό τμήμα του Άργους έχει ελάχιστο προσωπικό που κινείται. Δηλαδή έχει 3 βάρδιες μηχανής, 9 άτομα και 2 περιπολικά. Όλοι το 24ωρο. Δηλαδή τίποτα για όλο το Δήμο. Η Δημοτική Αστυνομία είναι ανύπαρκτη, δεν το συζητάμε καθόλου. Τα μόνα τηλέφωνα που έχουν κάνει προς την αστυνομία είναι μόνο για τα παιδιά που παίζουν μπάλα και για τα μηχανάκια στο πάρκο. Λέω, τρίτον τώρα, το βασικότερο όμως από όλα είναι το εξής, ότι μην ξεχνάτε ότι έρχονται οι μετανάστες. Ανοιχτή δομή σημαίνει ότι τα άτομα που θα έρθουν στην περιοχή μας σημαίνει ότι βγαίνουν στην πόλη. Σημαίνει ότι θέλουν και αυτά μια αστυνόμευση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι πλέον του Δήμου. Ξεφεύγουμε από αυτά τα όρια. Η πίεση πρέπει να γίνει κεντρικά. Γιατί πλέον ποτέ δεν ήταν του Δήμου. Σε μια άλλη κατάσταση, με μικρότερη εμβέλεια, μπορούσε να ήταν και του Δήμου. Τώρα πλέον δεν είναι στο Δήμο. Ξεφεύγει. Εμείς απλώς θα μπορέσουμε να τονίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να πιέσουμε προς τα πάνω με ένα ψήφισμα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Και αυτή η συγκέντρωση με τους βουλευτές είναι απαραίτητη πλέον για να δούμε τι θα πει ο καθένας. Αυτά.